Συνελληνίδες, συνέλληνες, γεια σας. Εδώ και αρκετό καιρό έχουμε αποφασίσει με τον φίλο Γιώργο Λεκάκη να κάνουμε μια σειρά εκπομπών με αφορμή το γεγονός ότι συμπληρώνονται τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, αλλά και από το γεγονός ότι η περίφημη επιτροπή της οποίας ηγείται κάποια γνωστή κυρία έχει κάνει το λάθος να ονομάζει αυτή την επέτειο ως τη γέννηση του έθνους μας. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα τραγικό λάθος και αυτό μας έδωσε την όθηση να κάνουμε αυτή τη σειρά των εκπομπών υποστηρίζοντας ότι εδώ δεν πρόκειται για γέννηση αλλά για αναγέννηση του ελληνικού έθνους και στις προηγούμενες εκπομπές μας τεκμηριώσαμε το γεγονός ότι το ελληνικό έθνος έχει τις ρίζες του στον περίφημο κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, που έχει χρονολογηθεί επισήμως και χωρίς να υπάρχει αντίρρηση σε αυτό, περίπου στις 9.500 χρόνια π.Χ. Αρχίσαμε από τον Τιτάνα Προμηθέα, προχωρήσαμε στον γιο του Δευκαλίωνα, που είναι επί των ημερών του έγινε ο περίφημος κατακλυσμός. Μιλήσαμε για τους απογόνους του, τον Έλληνα, τον Ανιψιό Γρεκό και όλους τους υπόλοιπους επώνυμους πανάρχαιους Έλληνες, άλλωστε από τον Έλληνα προέρχεται αυτό το όνομα. Διεξήλθαμε όλη την ελληνική περίοδο από το 8.500 μέχρι το 3.500 που αρχίζει η εποχή του Χαλκού. Εντοπίσαμε ότι υπάρχουν απόγονοι που διαφέρουν κατά κάποιο τρόπο γενετικά, πληρονομικά από όλα τα άλλα φύλλα που διεσώθηκαν στα οροπέδια, στις κορφές των βουνών, και αναφερόμαστε στους περίφημους Μηνίες, οι οποίοι είναι κατευθείαν απόγονοι αυτών των προπατώρων, και γι' αυτό όλα τα λεξικά και όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς και οι νεότεροι που ασχολούνται με αυτό το θέμα ονομάζουν αυτούς τους ανθρώπους, αυτό το γένος, ως ευγενές, ως θεϊκόν αίμα. Ο Ορφεύς, ο οποίος μετήχε της αργοναυτικής εκστρατείας και έχει γράψει το περίφημο βιβλίο Αργοναυτικά, χρησιμοποιεί 17 φορές τον όρο ευγενές γένος, θεϊκό αίμα και όλα τα τέτοια που επιδαψιλεύουν στο γένος αυτό μια ιδιαιτερότητα, η οποία συνεπάγεται γνώσεις, πνεύμα, εξερευνήσεις, εν πάση περιπτώσει μια πολιτισμική κληρονομιά, η οποία τεκμηριώνεται ότι ξεκίνησε στον ορχομενό, στα όρη της Όθριος στη Λαμία, αλλά συνεχίστηκε στον ορχομενό, ο οποίος κτίστηκε το 3.500 π.Χ., όπου εκεί συνέβησαν θαύματα. Τα θαύματα τα έχουμε απαρθμίσει σε 10 εκπομπές συνεχόμενες, οπότε καλό είναι οι φίλοι να ανατρέξουν να τα δούνε, γιατί πραγματικά εδώ θέτουμε και ένα άλλο θέμα επιτάπητος, τη σπουδαιότητα της Θεσσαλίας, της περίοδου, την ευρύτητα της. Πολύ σωστό. Αναφέρεται από τον Πλούταρχο ότι ο Προμηθεύς ήταν Θεσσαλός και ότι ο Δευκαλίων όταν βασίλεψε, βασίλεψε στην Θεσσαλία. Εξού και η γυναίκα του, η οποία λεγόταν Πύρα, ονομαζόταν παλιά η Θεσσαλία Πύρα, και για χάρη της ονομάστηκαν και τα σιτηρά Πυρά, επειδή τα σιτηρά πριν έρθει η Θεά Δήμητρα και τα καλλιεργήσει, διδάξει το πως γίνονται και τι γίνεται με αυτά στους ανθρώπους, και για χάρη της ονομαστούν Δημητριακά από τη Θεά Δήμητρα, που δίδαξε όπου πήγε, όπου έλευσης, όχι μόνο στην Ελευσίνα της γνωστή, αλλά και στην Κρήτη πήγε και σε άλλες περιοχές, ας πούμε, και σε άλλες περιοχές πήγε. Και μάλιστα με άρμα το οποίο ύπτατο. Ύπτατο, ναι, το οποίο ύπτατο, καλά. Ναι. Τώρα πώς, γιατί και λοιπά, πάντως είναι γεγονός ότι κατεγράφει. Ναι. Και ο Τριπτόλεμος θα πάει στην Αχαΐα και αυτός πέταξε ένα πετάκι. Το λέμε και σήμερα να πεταχτώ απέναντι. Μάλιστα. Έχει μείνει. Όταν λέμε να πεταχτώ μέχρι το χωριό μου, έχει μείνει στη λαϊκή έκφραση, έχει μνήμη, έχει μείνει η μνήμη. Ονομάζονταν λοιπόν Πυρά. Για ποιο λόγο? Σήμερα ξέρουμε ότι τα σιτηρά έχουν μια ιδιαίτερη δυνατότητα. Είναι η μόνη τροφή, μάλλον από τις κυριότερες τροφές, οι οποίες όταν τις τρως διατηρούν τη θερμοκρασία του σώματος σταθερή. Μάλιστα. Και γι' αυτό μετράμε και την αξία της τροφής σε θερμίδες.
Από πού προέρχεται. Από εκεί προέρχεται. Και όλα αυτά είναι γνώση προ-κατακλυσμία ή αν θέλεις ακριβώς μετακατακλυσμία, μετά τον κατακλυσμό του Δευκαλίωνα, που η Θεσσαλία ονομάζεται Πυρά. Και βασιλιάς της, πρώτος βασιλιάς είναι ο Προμηθέας, ο πρώτος μεγάλος γενάρχης των Ελλήνων, άλλωστε κάνει τον Δευκαλίωνα και ο Δευκαλίωνας τον Έλληνα. Που ο Δευκαλίων είναι ο πρώτος που κτίζει πόλεις, και ο πρώτος επάνω στην Όθρη οι περισσότερες, σε έχουν αναφέρει, ναι, γιατί σε Ελλάς, σε Ψηλάβουνα θα πρέπει ακριβώς να ήταν, γιατί το, ακόμα εκεί διεσώθησαν. Αποστραγγίζονταν ακόμα, δεν υπήρχαν οι παιδιάδες, αλλά και ο πρώτος που άρχει επιθνητών. Δηλαδή το θέτει και πολιτεύματα. Κάνει πόλεις, πολίσματα, και όπως αναφέρει σε αυτά είναι πριν 10.000 χρόνια, ίσως και 12, εκεί, πάντως κάπου εκεί σε ένα τέτοιο χρονικό ορόσημο, που σημαίνουν πάρα πολλά σε όλο τον πλανήτη Γη και που φαίνεται ότι υπάρχει ένα υπόστρωμα στο οποίο υπάρχει αυτό το πελασγικό, μηνιακό, μηνοϊκό, που το λένε με διάφορους τρόπους, σε όλο τον κόσμο διασπαρμένο. Σε όλο τον κόσμο. Δεν το λένε ελληνικό. Και είναι γνωστό. Ψάχνουν να βρουν διάφορες λέξεις. Για να μην το πούνε. Για να μην το υπάρχουν, για να γελάσουμε και λίγο, υπάρχουν και διάφοροι επίσημοι επιστημονικοί όροι. Σήμερα, αν τους διαβάσει και ανοίξει ένα λεξικό, πολιτισμός λέει το Κουκουτένι. Μάλιστα. Το Κουκουτένι είναι ένα μικρό χωριό στη Ρουμανία. Είναι κουτσουλιά. Εκεί βρέθηκε ένα αγγείο, ξέρω εγώ, 6ης-7ης χιλιετίας. Γύρω-γύρω βρέθηκαν παρόμοια αγγεία, άρα είναι ο πολιτισμός του Κουκουτένι. Σαν να λέμε τώρα ο πολιτισμός της Άνω Καρκατσιλιάς. Έτσι. Ναι. Δηλαδή, και όταν το ψάξεις και το δεις, αυτό είναι θρακικό, είναι πελασγικό. Είναι, δεν τολμούν να πούνε ότι είναι ελληνικό. Ο πολιτισμός της Βίντσα. Άλλο ένα χωριό, ναι, της Σερβίας. Στη Σερβία. Έτσι. Δηλαδή, βλέπεις όλο και μικρότεροι πολιτισμοί αναφύονται με ονομασία προέλευσης, που μόνο ελληνική δεν είναι, μόνο θακική δεν είναι, μόνο πελασγική δεν είναι, μόνο μηνιακή δεν είναι, μόνο οτιδήποτε άλλο. Ελληνική με τίποτα, δεν το συζητάμε, ναι, έτσι, ναι. Δεν το λένε αυτό με τίποτα. Αλλά είναι οτιδήποτε άλλο, και είναι παραδεκτό να το πεις αυτό σε επιστημονικά συνέδρια. Είναι παραδεκτό δηλαδή εγώ να πάω και να πω ο πολιτισμός του Σέσκλου. Ναι. Μα το Σέσκλο είναι ένα χωριό. Δεν ξεφύτωσε ξαφνικά από μόνο του. Δεν μπορεί ένα χωριό να κάνει ένα πολιτισμό. Πολιτισμό κάνει ένα σύνολο χωριών, ένα σύνολο δομών. Ο λαός που κατοικεί σε αυτά δεν θα κατοικούσε μόνο στο Σέσκο, θα κατοικούσε και 5 χιλιόμετρα πιο εκεί, 10 χιλιόμετρα πιο πάνω, θα έχει μια ακτίνα. Αγαπητοί ακροατές, βλέπετε ότι εισάγουμε κενά δαιμόνια επικίνδυνα. Και αυτό πραγματικά είναι το γεγονός που μας υποχρεώνει να το κάνουμε ηθικά, γιατί πιστεύουμε ότι με αυτόν τον τρόπο κάποια στιγμή η αλήθεια θα λάμψει. Ναι, και θα μείνουν αυτές οι εκπομπές να πούνε κάποιοι τα λέγανε τότε. Ναι. Αλλά σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα χρονικό ορόσημο των εκπομπών που τις έχουμε πάρει έτσι με τη σειρά, να μιλήσουμε για αυτόν για τον οποίο δεν έγραψε ο Όμηρος. Που δεν έγραψε ο Όμηρος. Δηλαδή, και πρέπει να βρούμε το γιατί δεν έγραψε. Ναι, πρέπει να του κάνουμε μια εκπομπή, να του αφιερώσουμε μια εκπομπή, να δούμε γιατί ο παππούς δεν έγραψε για αυτόν. Και να δούμε ποιοι άλλοι γράψαν και το μνήμα, πώς έμεινε τελικά το όνομά του. Να τελικά που αν δεν σε γράψει επίσημη ιστορία, μπορείς να μείνεις στα πράγματα. Όχι, και έχουν επισήμους συγγραφείς. Δηλαδή, ναι, το περίεργο είναι ότι δεν είναι ότι κάποιος συγγραφέας που αναφέρεται μια φορά στα 10 χρόνια. Εδώ μιλάμε για τον Πλάτωνα, για τον Αριστοτέλη. Μιλάμε για συγγραφείς και φιλοσόφους. Οι σοφιστές τον αναφέρουν. Σοφιστές, οι πάντες. Αυτό το πράγμα λοιπόν μας έβαλε μάλλον στην περιέργεια να βρούμε όλο αυτό το αστυνομικό εντός εισαγωγικών μυστήριο, τι συνέβη εδώ. Και μιλάμε, αγαπητοί συνέλληνες και συνελληνίδες, για τον περίφημο, γιατί είναι περίφημος, Παλαμίδη, τον Παλαμίδη του Ναυπλίου, για τον οποίο ο Όμηρος δεν αναφέρει ούτε λέξη, αλλά ξέρουμε ότι ήταν στον Τροϊκό πόλεμο και πριν, γιατί στην προετοιμασία έπαιξε τεράστιο ρόλο, αλλά και κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, για τον οποίο όμως γράφουν τόσοι και τόσοι άλλοι. Ας το πάρουμε το κουβάρι λοιπόν, να δούμε ποιοι έχουν γράψει. Να επιβεβαιώσουμε δηλαδή την ύπαρξη του Παλαμίδη. Το αυτονόητο. Θα το αποδείξουμε. Τι να κάνω. Βέβαια, πιο πολλοί γνωρίζουν το Παλαμίδη του Ναυπλίου. Και καλά κάνουν και το γνωρίζουν, διότι και αυτό έχει το όνομά του, φέρει το όνομα αυτού του μεγάλου Αργίτη. Αργίτη. Πάρα πολύ σημαντικός άνθρωπος. Καταρχήν, αρχή σοφίαση των ονομάτων επίσκεψης. Παλαμίδης, παλαμάωμε.
παλεύω. Αυτός ο οποίος παλεύει για να διαδοθεί τι, η γνώση, η φώτιση. Είναι ένας προμηθέας νούμερο 2 ο Παλαμίδης. Φέρνει γράμματα που τρέχουν τα γράμματα, πήραμε από τους Φοινίκες. Όταν υπάρχει ο Παλαμίδης, οι Φοινίκες δεν είναι ούτε στο όνειρο του γενάρχη τους. Ενώ οι σύμμυτο Φοινίκες. Φέρνει τα γράμματα, φέρνει τους αριθμούς, φέρνει πράξεις, φέρνει παιχνίδια. Ενώ επιτραπέζια παιχνίδια που οξύνουν το νου. Και προσπαθεί να υπάρχει και να εδραιώσει τη θέση του ανάμεσα στο κατεστημένο. Στους κατεστημένους ήρωες. Κατεστημένοι ήρωες είναι αυτοί που αναφέρει ο Όμηρος. Δηλαδή αυτούς που τους λέει, επίσημη ιστορία τους καταγράφει, μείναν τα βιβλία, μείναν ήρωες, αυτοί είναι. Και μάλιστα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, κάποιοι από αυτούς έχουν τις δημόσιες σχέσεις μέσω των γραπτών του Ομπύρου, καθ' υπερβολή ίσως, δεν θα το αμφισβητήσουμε, αλλά ας το πούμε και αυτό. Δεν μπορεί να είναι ο Οδυσσέας ο πρωταγωνιστής των Τροϊκών. Καλά, για την Οδύσσεια είναι μια επιλογή λογικό. Να γράψει διότι γίνανε αυτά που γίνανε, όπως γίνανε, αν γίνανε. Για τον Τροϊκό πόλεμο όμως, που έχουν μετάσχει βασιλείς και αρχηγοί από όλη την Ελλάδα και η ισχύς του καθενός μετριέται με τα καράβια του, άρα και τον αριθμό των ενόπλων που έχει μαζί του, ο Οδυσσέας έχει 12 καραβάκια που επί 50, αν θέλεις, αιρέτες πολεμιστές, έχει 500-600 πολεμιστές, ενώ ο Φερυπίνο Μενέλαος έχει 80 καράβια, που σημαίνει 6.500 πολεμιστές, ο Αγαμέμνονας έχει 100, ο Αγαπίνωνας με τους αρκάδες άλλα τόσα, δανεικά από τον Αγαμέμνονα, παρένθεση. Πολλοί απορούν γιατί το Αραχναίο και τα υπόλοιπα βουνά εκεί γύρω από τον Άφλιο είναι γυμνά. Κανείς δεν σκέφτηκε ότι όλα αυτά τα καράβια αποψηλωθήκαν από τα δέντρα που τότε υπήρχαν στα βουνά αυτά και λόγω του ότι είναι πετρόλαιο δεν ξαναφυτρώσανε. Είναι απίστευτο. Κλείνει παρένθεση. Έχουμε λοιπόν έναν Οδυσσέα ο οποίος δεν λείπει από πουθενά σε ό,τι περιγράφει ο Όμηρος. Και δεν φύγεται βεβαίως των επιθέτων. Ο πολυμήχανος, ο έτσι, ο αλλιώς, παραπέρα. Εμέσως του αποδίδεται και ο Δούριος ύπος, ενώ είναι του επιού έμπνευση και η κατασκευή, και εν πάση περιπτώσει δεν εξηγείται. Παράλληλα είναι και η δεύτερη επιμελής αγιοποίηση του Νέστορα. Βεβαίως και ο Νέστορας είναι συμπέθερος και γι' αυτό σκληρά. Θα εξηγήσαμε όλα αυτά όταν αποφασίσαμε ότι είναι πιστική η απάντηση του Μαντή των Δελφών προς τον Αυτοκράτορα Αδριανό, ότι είναι γιος του ο Όμηρος του Τηλεμάχου. Και εκεί άρα είναι οι δύο παππούδες. Άρα γράφει για τους παππούδες, ναι. Γράφει την ιστορία του. Άρα μήπως τυχόν αυτό το στοιχείο είναι το κλειδί για να καταλάβουμε και γιατί δεν έγραψε για τον Παλαμίδη. Και είναι το κλειδί, διότι όλοι οι αρχαίοι συγγραφείς που καταγράφουν για τον Παλαμίδη λένε ότι ο ηθικός αυτούργος της δολοφονίας του, γιατί περί δολοφονίας επρόκειτο, είναι ο Οδυσσέας. Είναι σημαντικό βέβαια εδώ να πούμε ότι για τον Παλαμίδη, ότι δεν είναι ο καημένος, δεν διεσώθη μόνο εκτός ομήρου, εκτός κατεστημένου δηλαδή, ήταν άτυχος και ως προς την αγγειογραφία. Δηλαδή και οι κεραμίστες και οι αγγειογράφοι δεν τον... Έχουμε όμως δείγματα. Ελάχιστα. Τα πούμε. Ελάχιστα σε σχέση με... Ναι, ενδεικτικά για μας, γιατί έτσι αποδεικνύουμε την ύπαρξή του. Ναι. Δηλαδή, ίσως ένα βιβλίο για τον Παλαμίδη, και έχω κάτι στο νου μου να γράψω, θα το έλεγε, θα το απεκάλυπτε πλήρως. Εδώ όμως τώρα στην εκπομπή, αρκεί να αποδείξουμε ότι υπήρξε και, εν πάση περιπτώσει, ποια ήταν τα βήματα της υπάρξεώς του. Θες να πεις κάτι εκεί, μπορώ να πω. Εδώ θα πούμε λοιπόν ότι στο δεύτερο μέρος τώρα που έρχεται θα πάμε να αποδείξουμε ότι υπάρχει αυτός που δεν υπάρχει στον Όμηρο. Είπα
είπαμε ότι πρέπει να αποδείξουμε εντός εισαγωγικών, αλλά θα το κάνουμε πραγματικότητα, αναφέροντας και σε αυτό το σημείο, επειδή δεν συνηθίζω να διαβάζω από κάπου, αλλά εδώ πρέπει να τα πούμε, γιατί καλό είναι να ακούσει ο κόσμος ποιοι αναφέρουν για τον Βαλαμίδη. Καταρχήν, έχουμε το επίτομο εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ηλίου, το οποίο είναι 8.000 σελίδες, το οποίο αναφέρει Παλαμίδης, ήρος, υιός του Ναυπλίου, περιώνυμος δια τη σοφία του. Εις αυτόν αποδίδεται η έβρεση των γραμμάτων, των φάρων, των μέτρων και σταθμών, των νομισμάτων, η διαίρεση του χρόνου εις ώρας και ημέρας, εφημίζονται δε και ως ιατρός και αστρονόμος. Μετασχών της ιστρίαν εκστρατείας και γενόμενος θύμα σκευωρίας του Οδυσσέως, απέθανε λιθοβοληθής. Από εκεί και πέρα, ποιοι γράφουν, έχουν γράψει γι' αυτόν. Μισό λεπτό, ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Ναι. Επειδή δεν μπορούμε πάλι να αμφισβητήσουμε το λεξικό του Ηλίου. Ο Παλαμίδης εφευρίσκει τα νομίσματα. Αυτό μόνο η φράση που είπες καταρρύπτει ένα άλλο μεγάλο τερατούργημα και ψέμα της αρχαιολογίας και της νομισματολογίας. Λένε σήμερα επισήμως ότι το νόμισμα εφευρέθηκε κάπου εκεί στο Άργος, όντως, γύρω των Ιχελώνα των Εγινητών. Όχι. Αυτό θεωρεί το πιο παλιό. Όχι, πιο πριν, έχει στο Άργος. Ναι. Έχει και στην Έφεσο νόμισματα από εκεί. Αλλά 6ο 7ο αιώνα. Τώρα, αν τα τροϊκά γίνονται το 12ο αιώνα και συμμετέχει ο Παλαμίδης, έχουμε νομίσματα από τον 12ο αιώνα τουλάχιστον. Τώρα, αλλιώς πάρτε τον ήλιο και κάψτε τον, όπως συνηθίζετε να κάνετε για πολλά βιβλία που καίτε. Έτσι. Εδώ λοιπόν γράφει ο Μέγας Αριστοτέλης ο Σταγυρίτης. Στο βιβλίο του Αιωγυγεία γράφει ότι ο Παλαμίδης επινόησε πολλά των γραμμάτων. Οι αρχαίοι συγγραφείς και ποιητές Επίχαρμος και Σιμονίδης, ο Διόδωρος ο Σικελιώτης, ο ιστορικός Παυσανίας, ο Απολόδωρος ο Αθηναίος. Δηλαδή γράφουν άνθρωποι της ελληνικής γραμματολογίας, οι οποίοι είναι περιώνυμοι. Έχουμε τον Απολώνιο τον Τιανέα, τρομερής ολκής φιλόσοφο, ο οποίος ελατρεύεται επί των Ρωμαίων ως περίπου θεός. Έχουμε τους Ρωμαίους συγγραφείς Τάκητο και Λουκιανό. Έχουμε το λεξικό του Σουίδα, ο οποίος λέει Παλαμίδης, Ναυπλίου και Κλιμένης, αργίος εποποιός, είδε ούτως ανιψιός του βασιλέως Αγαμέμνονας, προσμητός, έσχε δε εφιός προς τε φιλοσοφίαν και ποιητικήν και ευρετής γέγονε των γραμμάτων και ψήφων και πεσών, σκάκι, θα πούμε γι' αυτό ιδιαίτερα, και κύβων, δηλαδή ζάρια, και μέτρων και αριθμών. Τα δε ποιήματα αυτού υφανίστην υπό του Αγαμέμνονος απογόνων, δηλαδή του Ορέστη και του Πυλάδη, οι οποίοι σκότωσαν και τον αδερφό του, του Παλαμίδη, δεν τους έφτασε ο Παλαμίδης, σκοτώσαν και τον αδερφό του τον Ίακα. Λοιπόν, επίσης έχει γράψει ο εποποιός Κόρινος ο Ηλιεύς, του οποίου την Ιλιάδα σπουδαίωσε, την γνωρίζουμε. Σπουδαίωσε, ήτανε θαυμαστής ποιητής του Παλαμίδη και τον αναφέρει με όλη του τη δόξα. Ακόμη έχει γράψει ο Πλάτων. Ακόμη έχει γράψει ο Πρόκλος. Ακόμη έχει γράψει πάλι ο Αριστοτέλης, αλλά στο βιβλίο του στην πρώτη φιλοσοφία, όπου καταγγέλει τον Όμηρο, εμέσως πλην σαφώς, για το ψεύδος της αποκρύψεως της υπάρξεως του Παλαμίδη. Και ακόμη έχουμε αποσπάσματα από τα Φραγκαμέντα Επικόρουμ, που είναι Γκρεκόρουμ, τα οποία συνέλεξε και εξέδωσε ο Γερμανός Κίνκελ στη Λειψία το 1887, ο οποίος δέχεται ρητά ότι ο Παλαμίδης υπήρξε ο εφευρέτης του αλφαβήτου. Τέλος, στο λεξικό των αρχαίων Ελλήνων θεμελιωτών του παγκοσμίου πολιτισμού, του Θεοδόρου Βαρβιτσιώτη, αναφέρεται ότι ο Παλαμίδης ο Αργίος ήταν ήρος, φιλόσοφος και ποιητής, υιός του Ναυπλίου και της Ισιώνης ή Φιλήρας ή Κλιμένης, αδελφός του Ιάκος και ανεψιός του βασιλέως των Μυκηνών, Αγαμέμνονος. Εφεύρε αριθμούς, μέτρα και σταθμά, υποδιαιρέσεις χρόνου και ύφξης των αριθμών των γραμμάτων, εις εφευρετικότητα δε συναγωνίζεται τους Προμηθέα, Δέδαλο, Κάδμο και Ορφέα. Κάποια σχόλια πάλι.
αυτά τα μικρά αποσπασματάκια που διάβασες, που είναι στην Κοινή Θεά, όλοι μπορείτε να τα βρείτε αυτά, καταρρύπτουν το άλλο μεγάλο ψέμα για το αλφάβητο, ότι το είχαμε τον 8ο αιώνα π.Χ. Γιατί ξαφνικά, ακούστε κάτι, ή ο τροϊκός έγινε το 12ο και υπήρχαν τα γράμματα, αφού στέλνουν γραφή μεταξύ τους οι ήρωες και οι άνθρωποι που συμμετέχουν, ή δεν έγινε το 12ο και πάει περίπατο όλο αυτό το πράγμα. Αν έγινε το 12ο, όπως αιώνα π.Χ., όπως επισήμως λέτε και θεωρείτε, πρέπει να πείτε ταυτόχρονα ότι από το 12ο αιώνα είχαμε και αλφαβητική γραφή. Έτσι είναι. Ξεκάθαρα πράγματα. Δύο μέτρα, δύο σταθμά που πάλι τα έφευγε ο Παλαμίδης τα σταθμά, δεν μπορεί να. Γιατί εδώ πέρα έχουμε οριοθέτηση βαρών. Τα λίτρα που λέγανε τότε με ε γιώτα ήταν το λίτρο, το, μετά το κάνανε οι Άγγλοι γιώτα και εμείς το γράφουμε λάθος από αντιδάνη. Είχαν συγκεκριμένα βάρητα. Έδωσε τις αξίες, τους νόμους και επίσης έκανε δύο εφευρέσεις που έδωσε τα ονόματα του αδελφού του. Το ένα ήταν ο Ίακας, που ακόμα στο τιμόνι, το τιμόνι που έχουμε στο πλοίο το μεγάλο αυτό, συγκινητικό. Είναι συγκινητικό, όταν το εφήβρε, δεν έδωσε το όνομά του, έτσι έδωσε στον Ίακα με όμικρον γιώτα, είναι αυτό που οδηγεί, που καθοδηγεί. Το διάκι που λέμε. Το διάκι. Κατά παραφθορά. Κατά παραφθορά, το διάκι. Και έχει αυτό το όμικρον γιώτα εκεί πέρα, το οποίο οδηγεί, γι' αυτό λέμε και ισοφάγος με όμικρον γιώτα. Αυτό που οδηγεί το φαΐ στο στομάχι. Ακριβώς. Έτσι έδωσε λοιπόν ένα σωρό λέξεις και πράγματα μετά από αυτό, γιατί ο Ίακας δεν ευτύχησε, όπως είδαμε τον σκοτώσανε. Σκοτώθηκε από τον Πιλάδη. Να πούμε όμως κάτι άλλο. Καλά, αυτά ο Παλαμίδης εκεί που καθότανε του ερχόντουσαν, είχε τέτοιο μυαλό. Πάντα υπάρχει μια αφορμή. Και βεβαίως η αφορμή για τον Παλαμίδη ξεκινάει πολύ πιο πριν. Εδώ θα αναφερθούμε σε κάτι που το έχουμε ξαναπεί, ότι οι αρχαίοι Έλληνες εκείνων των εποχών είχαν πανεπιστήμια. Ένα από τα πανεπιστήμια, ίσως το πιο ονομαστό, είναι του Κενταύρου Χειρόνος στο Πήλιο. Αναφέρονται λοιπόν οι αρχαίοι συγγραφείς ότι εκεί εσπούδασαν γενναίες διακεκριμένων Ελλήνων. Σημαίνει ότι εκεί πέρα πρώτον τους επέλαγαν, γιατί κάποιο παιδί δείχνει αν είναι εξύπνιο από πολύ μικρό, και αν μάλιστα είναι και από κάποιες βασιλικές γενιές κλπ, είναι σαφές ότι θα γίνει. Φαίνεται αριστοκρατικό. Τι να κάνουμε, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Ο Παλαμίδης λοιπόν επελέχθη για να πάει στη σχολή του Κενταύρου Χειρόνος, όπου έχει συμμαθητές. Ποιους? Τον Αχιλλέα. Έχει τον Αχιλλέα. Έχει τον Νέαντα. Έχει τα παιδιά του Ασκληπιού. Τους δύο γιατρούς. Τον Μαχάωνα και τον Μαχάων και ο Ποδαλήριος, που είναι μετά στον Τροϊκό Πόλεμο μαζί του. Επομένως, έχει εισπράξει τη γνώση από αυτόν τον περίφημο Κέντρο Χείρονα, που δεν ξέρουμε τι ήταν, αλλά το ότι δίδασκε είναι αποδεδειγμένο, και αυτά τα οποία διδάχτει αυτό το φωτεινό μυαλό βγαίνουν. Και πώς βγαίνουν? Όταν του ανατίθεται από το θείο του Αγαμέμνονα να επιτελέσει ένα τεράστιο επιτελικό έργο, δηλαδή έρχονται από όλη την Ελλάδα καραβιές, με καράβια, καραβιές, στρατιώτες, πεζοί, για να συγκεντρωθούν 2 χρόνια μετά την απαγωγή της ωραίας Ελένης στην Αυλίδα. Και εκεί λοιπόν μαζεύονται 100.000 άνθρωποι και 1.000 τόσα καράβια. Αυτά πρέπει να υπάρχει κάποιο, δεν είναι η σύγχρονη εποχή, ανάβουν φανάρια, σβήνουν φανάρια και γίνονται αυτόματα οι κατανομές. Έπρεπε κάποιος να το αναλάβει. Και το ανέλαβε ο Παλαμίδης. Που σημαίνει ότι ξέραν ότι μπορεί να το κάνει. Οργάνωσε τον καταβλισμό, χώρισε τις περιοχές, τα οικόπεδα, για να μην μαλώνουν μεταξύ τους. Ξέρει ότι σε εκείνη την περιοχή θα πάνε οι τάδε, σε εκείνη η τάδε, σε εκείνη η τάδε φυλή, ο τάδε λαός. Έφτιαξε μαγειρία, έφτιαξε κοινόχρηστους χώρους. Στην ουσία οργάνωσε ένα στρατόπεδο με τη σύγχρονη έννοια του όρου, στο οποίο στέγασε πάρα πολύ κόσμο. Και είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να γίνει. Εδώ σήμερα προσπαθούν να βάλουν κάποιους λαθρομετανάστες σε ένα οικόπεδο και δεν τα καταφέρνουν. Φαντάζομαι ότι εκεί να βάλεις πολεμιστές με τα όπλα, τους εξαρτήσεις τους και το ένα και το άλλο, έτσι. Ουδεμία ασθένεια, ναι, παρατηρήθη, ουδεμία. Τους μοίρασε τις τροφές σε 3 στη διάρκεια της ημέρας ώρες, πρωί, μεσημέρι και βράδυ.
εφεύρε το σκάκι και το τάβλι για να απασχολούνται ειρηνικά και να μην υπάρχει διένεξη για το τίποτα, και εκεί μείναν μέχρι να πνεύσει ο ούριος άνεμος που θα τους πήγαινε στην Τρία. Για πολύ καιρό. Για πολύ καιρό. Για βάλε αυτό για να το κάνεις. Εδώ φαίνεται βέβαια και η αξία του παιχνιδιού όταν είναι παίγνιον, όταν είναι παιχνίδι, που έχει το πες μέσα, που είναι το παίζω, είναι το παιδί, που σε κάνει να αισθάνεσαι παιδί, που σε κάνει να παλεύεις με τον άλλον σαν να είσαι παιδί. Τα παιδιά πώς παλεύουν μεταξύ τους, όχι με κακία, με μια και με χαρά. Συναγωνισμό, το έχουμε ζήσει νομίζω, ναι, στις δικές μας γενιές, εγώ ναι, μεγαλύτερος, αλλά το είχαμε το πάλεμα. Το πάλεμα, το τρέξιμο, ναι, το άλμα κλπ. Το άθλημα, ποιος θα πηδήξει περισσότερο, ποιος θα πετάξει περισσότερο την πέτρα. Αλλά εδώ τι θέλει να κάνει, επειδή αυτά ήταν πολύ δύσκολα πράγματα και δεν υπήρχε η έκταση αυτή σε ένα στρατόπεδο, εφήβρε τα επιτραπέζια. Εφήβρε τα επιτραπέζια. Η ντάμα, το σκάκι, η τρίλιζα που λέμε σήμερα, υπήρχαν στην αρχαιότητα αυτά τα παιχνίδια. Και αν πάει κανείς σήμερα στα θέατρα, να δει τα αρχαία ελληνικά θέατρα, επειδή οι άνθρωποι εκεί πέρα πιάνουν το πρωί και φεύγαν το βράδυ, και διαμέσως μπορεί να ήταν μια παράσταση που τους είναι αδιάφοροι, ή που δεν έπαιζε ο φίλος τους, ή που δεν έπαιζε η φίλη τους, ή που δεν θέλανε να τη δουν, ρε παιδί μου, θέλανε να κάνουν κάζο σε αυτούς, αντί να παρακολουθούν την παράσταση, παίζανε παιχνίδια. Και γι' αυτό βλέπουμε πολλές φορές υπάρχουν τέτοια χαράγματα. Στα αρχαία θέατρα επάνω είναι χαραγμένες γραμμές όπου παίζανε η ώρα. Βάζανε χαλικάκια και παίρνανε η ώρα. Το ίδιο κάνανε και στα στάδια, όπου πάλι μαζευόντουσαν για να τρέξουν αθλητές, αλλά δεν ήταν ο συγχωριανός τους εκεί πέρα, ειδικά στους μεγάλους αγώνες. Πάμε να δούμε το φίλο μας από το τάδε χωριό της Ηπείρου, το τάδε χωριό της Ηλίας. Μεσολαβούσαν οι υπόλοιποι, δεν τους έβλεπες, δεν ήθελες να τους δεις, ήθελες να κάνεις κάτι άλλο, ήθελες να δείξεις ότι δεν σε ενδιαφέρει αυτό, ήταν και ψυχολογικό. Οπότε πάλι παίζαν στα στάδια επάνω στις κερκίδες εκεί πέρα που έστεκαν οι θεατές, είναι χαραγμένα παιχνίδια. Αλλά αυτά όμως, τα στάδια και τα θέατρα, είναι πολύ μεταγενέστερα. Είναι 4ο-5ο αιώνα μετά Χριστόν, προ Χριστού. Ο Παλαμίδης, ήδη από τον 12ο αιώνα, αν συμβατικά το θεωρήσουμε ότι έτσι είναι τα πράγματα, έχει εφεύρει τα επιτραπέζια. Και έχει εφεύρει, υπάρχει η γνωστή παράσταση με τον Αχιλλέα που παίζει σκάκι. Ναι. Αχιλλέας με τον Αίαντα. Με τον Αίαντα παίζουν σκάκι, πολύ γνωστή παράσταση αυτή. Υπάρχει και το σκορ. Ναι. Ξέρεις αυτό. Δίπλα στην παράσταση υπάρχει Αχιλλέος 4, Αίαντος 3. Εκείνη την ώρα δηλαδή που ο Αγιογράφος θέλησε να απεικονίσει τη φάση, έβαλε και σκορ. 4-3 υπέρ του Αχιλλέα. Μάλλον, είναι απίστευτο. Θεσσαλός ήταν ο Αγιογράφος. Πήθανε, όχι, Αθηναίος. Αθηναίος ήταν. Αθηναίος. Μπορεί να ήταν Θεσσαλός που δούλευε στην Αθήνα. Εντάξει. Ψάξτο, ψάξτο. Αν ήταν Σαλαμίνας, θα βάζε τον Αίαντα. Έτσι. Λοιπόν, με αυτά που λέει ο Γιώργος, φαίνεται καθαρά ότι αυτό το τεράστιο στρατόπεδο των Ελλήνων, το οποίο το ξέρουμε να ξεκινάει, αλλά πρέπει να σκεφτούμε και πώς πρακτικά στήθηκε, διατηρήθη και μετεφέρθη στην Τρία. Λύθηκε και μεταφέρθηκε. Ακριβώς. Με τον ίδιο τρόπο, με την ίδια διάταξη. Με την ίδια διάταξη. Όπου εκεί πάλι ο Παλαμίδης, και όχι ο Οδυσσέας ή οποιοδήποτε άλλος, αναλαμβάνει να στήσει το στρατόπεδο. Με τέτοιες αλληλοκαλύψεις, με τέτοιες προβλέψεις, που όταν οι Τρώες επεχείρησαν με έξοδο να επιτεθούν, φάγαν τα μούτρα τους. Διότι ήταν ήδη προετοιμασμένοι οι Έλληνες, οι Αχαιοί, αν θέλεις, για να τους υποδεχτούν. Εγώ στέκομαι σε ένα, το πιο σπουδαίο από όλα όσα λέμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεις ένα τέτοιο στρατόπεδο κάτω από τον καυτερό ήλιο με τόσους χιλιάδες ανθρώπους και έχεις φροντίσει να υπάρχουν κανάλια να περνάει νερό μέσα για να μην έχεις επιδημίες. Σωστό. Να μην έχεις νόσους επιδημικούς κλπ, γαστρεντερίτιδες και τέτοια πράγματα που δεν αναφέρονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα από όλα, γιατί ήταν πολύ συνηθισμένα αυτά εκείνη την εποχή. Μία φορά συνέβη και αναφέρεται από τον Όμηρο σαν επιδημία που έστειλε ο Δίας για να τους τιμωρήσει, για την ασέβεια, δεν ξέρω τι κλπ. Το θέμα είναι ποιο όμως. Ακόμη και αυτό αντιμετωπίστηκε από τον Παλαμίδη, διότι συνέλαβε ότι αν μέναν μέσα στο στρατόπεδο σε κλειστούς χώρους θα επιδεινώνονταν η επιδημία. Και τους έβγαλε λοιπόν στα καράβια και τους έβγαλε να κάνουν κοπηλασίες
Να βγουν στο πέλαγος. Να βγουν στο πέλαγος, να έχουν καθαρό αέρα. Δηλαδή μιλάμε για επιδημιολόγο. Και να ξανάρθουν. Ναι. Αυτό πρέπει να τα πούμε στο Χαρδαλιά. Στο Χαρδαλιά και στο Σύψαρ. Πώς τον είπαμε. Και αυτός. Τον επιστήμονα, ναι, ναι. Άξιος και αυτός. Το θέμα είναι ότι εδώ έχουμε έναν άνθρωπο του 13ου, του 10ου αιώνα. Μιλώντας λοιπόν για τον Παλαμίδη, διαπιστώνουμε ότι από τις καταγραφές των αρχαίων συγγραφέων προκύπτει ότι ο φοβερός αυτός άνθρωπος προέβλεψε και επέβαλε μία θεραπεία για την επιδημία, το λοιμό της εποχής εκείνης. Δηλαδή, έστειλε το στράτευμα των Ελλήνων να κάνει κοπηλασίες και θαλάσσιες εκδρομές για να εισπνέουν οι πολεμιστές καθαρό αέρα. Εδώ τώρα θα μου επιτρέψετε συνελλήνες και συνέλληνες να πω και για μια περίεργη σύμπτωση. Ότι ο σύγχρονος επιδημιολόγος, ο κύριος Τσιόδρας, από ό,τι έμαθα, είναι και αυτός από τον Ναύπλιο. Εάν αυτό επαληθεύεται, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να ψάξουμε για γονίδια μεταξύ Παλαμίδους και κυρίου Τσιόδρα. Λοιπόν, προχωρώντας λοιπόν παρακάτω, πρέπει να πούμε ότι εκεί επάνω, στην Τρία, έχουμε και ένα γεγονός το οποίο δεν πολύ αναφέρεται. Ότι οι Τρώες δεν πολεμούσαν μόνοι τους. Είχαν συμμάχους. Και είχαν συμμάχους όχι μόνο φύλλα της Μικράς Ασίας που ενδεχομένως η γλώσσα τους δεν ήταν ακριβώς ελληνική, ήταν κάποιες άλλες διάλεκτοι. Έχουν όμως ένα μέρος του ελληνικού κόσμου. Έχουν τους Θράκες. Θράκες, Πόντιους, Παφλαγόνες. Έχουν κυρίως, και γιατί παίζει ρόλο σε αυτά που θα πούμε, τη Λέσβο. Τη Λέσβο η οποία είναι μηνιακή από χιλιάδες χρόνια, γιατί υπάρχει και αρχαία πόλη με το όνομα Πύρα. Αυτό που είπε ο Γιώργος για τη Θεσσαλία, την προγιαγιά μας Πύρα, τη γυναίκα του Δευκαλίωνα, τη βρίσκουμε ως πόλη στη Λέσβο. Εκεί λοιπόν ο Αγαμέμνον, για να μην έχει στα πόδια του τον Αχιλλέα και τους φοβερούς Μυρμιδόνες, του έχει αναθέσει την αποστολή να κατακτήσει όλες αυτές τις πόλεις και τις περιοχές που ήταν με το μέρος των Τρώων. Και πράγματι, πενεύεται ο Αχιλλεύς σε κάποια φάση, το μεταφέρει ο Όμηρος, ότι κατέλαβε 12 πολιτείες, μεταξύ των οποίων και πόλεις της Λέσβου. Εκεί λοιπόν, και ενώ με εντολή του Αγαμέμνονα ο Αχιλλέας και οι Μυρμιδόνες του είναι στη Λέσβο, για λόγους αν θέλετε και επισιτιστικούς, διότι δεν είναι στην κυρίως Ελλάδα για να τροφοδοτείται το στράτευμα, πρέπει να βρίσκει λαϊλατώντας, αν θέλετε, πολύ κοντινά, πολύ κοντινά σημεία για ταχύτητα. Έχει για πολύ ταχύτητα. Μεγάλο ακριβώς. Ρόλο. Μιλάμε για 100.000 στον πόλεμο. Έτσι, στρατό. Αυτό λοιπόν το έργο του επισιτισμού το έχει και αυτό ο Παλαμίδης. Και σε κάποια στιγμή που στέλνει ο Αγαμέμνος τον Οδυσσέα στη Θράκη να φέρει σιτάρι, δεν φέρνει τίποτα. Ο Οδυσσέας γυρνάει και λέει: εγώ δεν μπόρεσα, δεν το βρήκα. Μου έδωσε ο Παλαμίδης λανθασμένες οδηγίες. Γιατί ο Οδυσσέας εμφανίζεται να λέει αυτό το ψέμα? Διότι ο Παλαμίδης είναι αυτός που απεκάλυψε την προσπάθεια του Οδυσσέα να μην πάει στον πόλεμο καν. Έκανε τον τρελό και ο Παλαμίδης απεκάλυψε την δίθεν τρέλα του. Αυτό του το κράτησε. Αυτή είναι η αφορμή. Εδώ τώρα έχουμε και δεύτερο επεισόδιο. Ο Παλαμίδης, για να αποδείξει ότι δεν έδωσε λάθος οδηγίες, παίρνει τα καράβια, πηγαίνει εκεί που πήγαινε ο Οδυσσέας και φέρνει πίσω, όχι σιτάρι, διπλάσιο και τριπλάσιο από αυτό που έπρεπε να αποκτήσουν. Αυτό βεβαίως κάνει τον Οδυσσέα πλέον να σκεφτεί δόλια. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Οδυσσέας σκέπτεται δόλια. Και οργανώνει μία συνωμοσία. Πρέπει να πω εδώ πέρα ότι δεν έγινε μόνο με τη Λέσβο αυτό το θέμα του κρατάω ένα νησί απέναντι για να μπορέσω να πηγαίνω, φέρνω φόδια, γιατί όλοι ξέρουμε όσοι ασχολούνται οι στρατηγοί, στρατιωτικοί κλπ. Το πρώτο πράγμα που μαθαίνουν είναι ότι το κέντρο από το οποίο θα εφοδιάζεται το στράτευμα τουλάχιστον με νερό και φαΐ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ κοντά στο επιχειρησιακό πεδίο. Αν είναι μακριά, κινδυνεύουν από διάφορες δολιοφθορές ή να μην έρθουν ποτέ ή να αργήσει και να πεινάσει το στράτευμα κλπ. Το άλλο κέντρο ήταν η Λίμνος, στην οποία είχαν αφήσει τον Φιλοκτήτη. Το έχουμε πει. Ναι, το έχουμε πει, ναι. Και με το πρόσχημα του ποδιού και της θεραπείας και του δαγκώματος του φιδιού και τον άλλο,
Μείνεσαι εδώ πέρα, γιατί... Καλά, σίγουρα όμως η Λέσβος είναι απέναντι. Ναι. Και θα το πω και μετά για, το, για τον Παλαμίδη πάλι. Ναι, αλλά η Λίμνος έχει τη μεγάλη πόλη, την Πολιόχνη, η οποία είναι συνόκερη της Τρίας. Σωστό. Έτσι, οπότε και η Λίμνος είναι το μεγάλο σιτοβολώνας. Το σιτάρι της Λίμνου είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γνωστό. Και μοναδικό και μεγάλο σιτοβολώνας στο Αιγαίο. Σιτάρι από εδώ, λάδι από εκεί. Ελιές από εκεί. Ακριβώς, ακριβώς. Τα δύο βασικά που θέλανε να έχουν. Αν είχαν και νερό από το Σκάμανδρο. Αυτά λοιπόν, αυτές οι δύο πλουτοπαραγωγικές πηγές έπρεπε να είναι ελεγχόμενες. Γι' αυτό στέλνει τον Αχιλλέα στη Λέσβο, τον φιλοκτήτη τον αφήνει στη Λίμνο να κάνει κουμάντο, γιατί και εκεί πέρα την ελιμένονταν την περιοχή οι Κάρες, οι οποίοι είναι λίγο νοτιότερα και οι οποίοι είναι σύμμαχοι των Τρώων. Πολεμικό φύλλο υπέρ των Τρώων. Υπέρ των Τρώων. Οπότε και οι Θράκες είναι το ίδιο. Και οι Πόντιοι, οι Παφλαγόνες κλπ. Είναι το ίδιο. Δηλαδή οι Τρώες δεν ήταν ένας στρατός, ένας λαός που εύκολα μπορούσε τον καταβάλεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν πήγανε εναντίον ενός χωριού. Μια μικρή πολιτεία. Αλλά φαίνεται από τα ερείπια που έχουν βρει, ήταν τρομερή εγκατάσταση. Εδώ λοιπόν βλέπουμε μια σαφή στρατηγική μεγάλη που έχει ο Αγαμέμνονας για το πώς θα μπορεί να διαχειριστεί αυτή την εκστρατεία. Μεγάλος στρατηγός ούτως ή άλλως. Και βλέπουμε την εμπιστοσύνη που δίνει στον Παλαμίδη όταν γυρνάει ο Οδυσσέας λέγοντας «Δεν βρήκα τίποτα στην Θράκη». Ψέματα μου είπατε ή λάθος μου είπατε, το GPS που μου έδωσε, τις συνταγμένες που μου έδωσε ο Παλαμίδης δεν είναι σωστά συνταγμένες. Και εδώ σε χρόνο πολιορκίας το να αφήσει, να επιτρέψει να φύγουν καράβια μαζί με τον Παλαμίδη, ο οποίος έχει κατηγορηθεί τώρα από το παλίκαρο τον Οδυσσέα, ότι κοίτα, αυτά που πες είναι λάθος, εκεί δεν υπάρχει φαΐ, και όμως να του δώσει τη δυνατότητα να φύγει, να πάρει καράβια, να φύγει, να πάει στη Θράκη και να φέρει το σιτάρι πίσω, αυτό σημαίνει την εμπιστοσύνη που δείχνει στον Αργίτη, στον συγχωριανό του. Να είναι ψιό του. Ούτως ή άλλως, ναι. Ούτως ή άλλως. Αλλά είναι πολύ σημαντικό η στήριξη αυτή που δείχνει να έχει ο Παλαμίδης. Νομίζω, Γιώργο, η σειρά των γεγονότων που αναφέραμε και άλλων που δεν έχουμε το χρόνο να αναφέρουμε, δείχνει ότι ο άνθρωπος αυτός είναι πανθομολογουμένος. Το κεφάλι, ο εγκέφαλος της εκστρατείας. Αυτό λέω. Εκείνη τη στιγμή ο Αγαμέμνονας θα μπορούσε να του πει: «Όπα, μη φύγεις, δεν πας πουθενά, εδώ έχουμε πόλεμο». Ναι. Ο άλλος πήγε, ο τρελός, ο δαιμόνιος πήγε και είδε: «Δεν έχουμε τίποτα, εσύ που πας». Θα μπορούσε να του πει αυτό. Όμως ήταν τόσο μεγάλη έγκλη το κύρος του Παλαμίδη που σε ένα τέτοιο κέριο σημείο του δίνει καράβια να φύγει να πάει να το κάνει αυτό. Και να επανέλθω, ξεχάσαμε λίγο να πούμε ότι ο Παλαμίδης αναφέρεται στα Κύπρια Έπη. Ναι, σωστό. Τα και αυτό. Τα Κύπρια Έπη προηγούνται των Ομηρικών. Είναι οι δύο γενιές ενδιάμεσα. Δηλαδή, Οδυσσέας, Τηλέμαχος, Όμηρος, άρα κάπου στη γενιά του Τηλεμάχου πρέπει να είναι ο συγγραφέας των Κυπρίων. Πρέπει να είναι και πιο πριν, γιατί είναι 10ο-11ο δίνονται τα Κύπρια Έπη. Τουλάχιστον, τέλος πάντων. Στη δική μου καταγραφή στο βιβλίο μου, πιστεύω ότι το έχω τεκμηριώσει. Νομίζω ότι μετά τα κοσμογονικά γεγονότα της καταλήψεως της Τρίας, πολλοί θα θέλανε να περιγράψουν. Και είπαμε ότι υπήρχαν έτσι και ο γραμματέας του Μυριώνη από την Κρήτη και ο γραμματέας του Έκτορα, ο φίλος σου. Λοιπόν, όλοι αυτοί άρχισαν και γράφανε. Και τα Κύπρια Έπη είναι μία από αυτές τις εκδοχές. Το θέμα είναι τώρα εδώ. Και να πούμε ότι έχουμε και τον Κόιντο τον Σμυρναίο. Και αυτός ο οποίος στη Σμύρνη, ο οποίος γράφει από εκεί που σταματάει ο Όμηρος. Από εκεί που τελειώνει η κατάληψη και τα Μεθόμηρον. Δηλαδή μετά από τον Όμηρο να σας συνέβησαν. Γιατί ο Όμηρος σας σταματάει αυτά. Γιατί είπαμε, εδώ υπάρχει ένα κίνητρο. Κάτι προβάλλω και κάτι κρύβω. Ναι. Εμείς τώρα είμαστε εκεί που... Γιατί κρύβει. Θέλω να πω αυτά που πρέπει να προβληθούν. Υπάρχουν και άλλες πηγές για τα τροϊκά πέραν του Ομήρου. Σωστό. Εξίσου αξιόπιστες, εξίσου σπουδαίες, χωρίς βέβαια αυτό. Όπου εκεί είπα... αναφέρουν τον Παλαμίδη. Ναι. Αυτό είναι. Χωρίς αυτή βέβαια, είναι η ειδοποιός διαφορά. Να δηλαδή. Μειώνει τον παππού μας τον Όμηρο. Όχι. Σε καμιά περίπτωση. Είναι αναγνωρισμένα ότι ο τόπος που έγραψε και η ποιότητα του λόγου του τον καθιστούν το μεγαλύτερο ποιητή ενδεχομένως μαζί με τον Ορφέα. Αλλά άλλο το κίνητρο της συγγένειας, της αγάπης για τον παππού, που πρέπει η σκοπιμότητα εδώ να παρέμβει για να μην εκτεθούν οικογενειακώς.
Το γεγονός λοιπόν ότι η επιστροφή του Παλαμίδη απέδειξε μία αποτυχία του Οδυσσέα, καθημάς κορύφωσε το μίσος του Οδυσσέα έναν του Παλαμίδη. Και τι γίνεται από εκεί πέρα. Τυχαία κάποιοι στρατιώτες του Οδυσσέα συλλαμβάνουν ένα φρύγα δούλο, ο οποίος κουβαλούσε χρυσό για τον Σαρπιδώνα, ο οποίος ήταν μέσα στην Τρία. Συλλαμβάνουν, βρίσκουν το χρυσό και εκεί ο Οδυσσέας έχει μια έμπνευση. Παίρνει το δούλο, τον υποχρεώνει να γράψει επιστολή, άλλη μια απόδειξη περί της υπάρξεως του γραπτού λόγου, την οποία υποτίθεται ότι στέλνει ο Πρίαμος, ο βασιλιάς της Τρίας, προς τον Παλαμίδη, ευχαριστώντας τον για τις πληροφορίες που του δώσε. Ποιες είναι οι πληροφορίες αυτές που θα μπορούσε να κάνουν τον Παλαμίδη προδότη και για ποιο λόγο να τον κάνουν προδότη, και βάζει και μία παράγραφο ότι όταν τα πράγματα θα εξομαλυνθούν θα τον παντρέψει με την πολύ όμορφη κόρη του, την Κασάνδρα. Αυτή λοιπόν την επιστολή τη γράφει ο δούλος, βάζει και μία υπογραφή του Πριάμου και τον σκοτώνει το δούλο και του τη βάζει στα φυλάκια. Τον παίρνει, τον κρύβει. Το στράτευμα έχει βγει έξω από το στρατόπεδο και κάνει ασκήσεις υπό τον Παλαμίδη. Άλλη μια δηλαδή εμπνευσμένη ιδιότητα, ότι κάνει και τα στρατιωτικά γυμνάσια ο Παλαμίδης. Και στο διάστημα που ο Παλαμίδης είναι απ' έξω, δωροδοκεί έναν από τους υπηρέτες του και θάβει μέσα στη σκηνή του Παλαμίδη το χρυσό που προϊζόταν το Σαρπιδώνα. Όταν επιστρέφει το στράτευμα, το πτώμα του φρύγα δούλου είναι σε κάποιο μέρος που θα το βρούνε. Και το βρίσκουν. Και βρίσκουν και την επιστολή που λέει ότι ο Πρίαμος ευχαριστεί τον Παλαμίδη. Και αρχίζουν λοιπόν να διερωτώνται τι συμβαίνει. Και κάποιος προφανώς βαλτός λέει, δεν ψάχνουμε και στη σκηνή του Παλαμίδη. Και πάνε και ψάχνουν. Και βρίσκουν χρυσό. Από εκεί πέρα τα γεγονότα, όπως τα περιγράφουν οι συγγραφείς αρχαίοι, εκτυλίσσονται ραγδαία. Γίνεται μια συνοπτική δίκη στρατοδικείου. Δεν μπορεί να εξηγήσει ο Παλαμίδης, παρά την ευφυΐα του και την ευχέρειά του του λόγου, δεν μπορείς να αποσύσεις μια τέτοια κατηγορία με αυτόν τον τρόπο, και κρίνεται ένοχος. Και όχι όλο το στράτευμα, μόνο οι άνδρες του Οδυσσέα και του Αγαμέμνονα τον παίρνουν σηκωτό και τον σκοτώνουν έξω από τα τείχη της Τρίας με λιθοβολισμό. Παρά τη φοβερή αντίδραση του Αίαντα, ο οποίος Αίαντας όμως δεν είχε στράτευμα μεγάλο για να μπορέσει να υπερασπίσει τον Παλαμίδη, και τον σκοτώνει. Ο Αίαντας έκλαιγε στο πτώμα του επί δύο μέρες. Και ειδοποιεί τον Αχιλλέα, ο οποίος έρχεται από τη Λέσβο με τους Μυρμιδόνες και ζητάει εξηγήσεις από τον Αγαμέμνονα. Και εκεί προκαλείται η διένεξη. Δεν είναι το παραμύθι που πουλάει ο Όμηρος, ότι για τη Βρυσίδα, για μια κοπέλα, κόντεψε να διαλυθεί το στρατεύμα. Όχι. Ο Αχιλλέας έρχεται να ζητήσει το λόγο γιατί δολοφονήθηκε ο συμμαθητής του. Αυτός ο περίφημος Παλαμίδης. Ναι, γιατί στην σχολή του Κεντάβλου δίνανε και έναν όρκο. Υπάρχει και ένας όρκος. Αδελφικής φιλίας. Αδελφικής φιλίας. Αδελφοποιητή. Μπράβο. Αυτό που λένε οι Σαρακατσάνες. Οι Βλάμιδες. Οι Βλάμιδες. Διατηρείται μέχρι και τώρα. Διατηρείται. Και κάπως αλλιώς το λες στην Πελοπόννησο, θα το θυμηθώ και θα σου το πω. Εδώ. Πράτιμη. Και το Πράτιμη είναι βαλκανικό, είναι πιο πάνω. Και θα το θυμηθώ. Εδώ τώρα προσέξτε κάτι. Είναι πολύ σημαντικό. Το γεγονός ότι αν ήταν ο Αχιλλέας εκεί, δεν θα γινόταν αυτό το γεγονός, μας δείχνει γιατί πήρε την απόφαση να μην μετέχει πλέον στον πόλεμο. Σου λέει ότι αν τυχόν το διαλύσω, θα κατηγορηθώ για προδότης. Κάθομαι στην άκρη και δεν πολεμάω. Βγάλτε τα πέρα μόνοι σας. Και αφού τις τρώνε από τους Τρώες επί σειρά ημερών, αναγκάζεται ο Αγαμέμνονας να του στείλει πρεσβεία, αμάν έλα ξανά, γιατί θα μας πάρουν στα ποδάρια οι Τρώες. Όχι για τη Βρυσίδα. Για τον Παλαμίδη είναι όλο αυτό. Πρέπει λοιπόν να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Ότι ο Αχιλλέας και ο Αίαντας πήραν το λιθοβολημένο πτώμα του Παλαμίδη, αφού προφανώς
το περιποιήθηκαν για να είναι σε θέση να μεταφερθεί και με στρατιωτική συνοδεία από τους Μυρμιδόνες το μετέφεραν στη Λέσβο. Και εκεί έχω πληροφορία και έχω φωτογραφίες από το συγκεκριμένο σημείο που βρέθηκε το ταφικό μνημείο του Παλαμίδη και απευθύνω πρόσκληση στην Υπουργό Πολιτισμού. Ας έρθει σε επαφή μαζί μας και θα της υποδείξουμε πού βρίσκεται το κενοτάφιο αυτού του σπουδαίου, τόσο σημαντικού ήρωα της λεγόμενης προϊστορίας που είναι ιστορία, στα Τροϊκά. Βέβαια δεν θα έρθει κανείς σε επαφή μαζί μας, γιατί να τους υποδείξουμε και ακόμα και αν τους το δείξουμε, διότι πες μου εσύ έναν τάφο ήρωος των Τροϊκών που έχει βρεθεί, αναγνωριστεί, ταυτιστεί και ονοματιστεί. Εσύ θα ξέρεις καλύτερα αυτά και συμφωνώ πες μαζί μου, σου. Πού είναι ο τάφος του Αγαμέμνονα, πού είναι ο τάφος του Μενέλα, πού είναι ο τάφος του, του Νέστορα, πού είναι ο τάφος του Οδυσσέα. Όλοι δεν πεθάναν αυτοί, τι γίνεται, εξαρρωθήκανε. Σωστό είναι αυτό. Έτσι, τίποτα από την ομηρική διήγηση δεν έχει το παράλληλό της, το ταυτισμένο της σημείο στην ανασκαφή. Που θα έπρεπε να είναι σε προτεραιότητα αυτό. Ακόμα και όταν μιλάνε για τις Μυκήνες, δεν λένε ότι είναι οι Μυκήνες του Αγαμέμνονα, λένε ο τάφος του Αίγιστου, λέμε ο τάφος Κλητεμνίστρας, ο τάφος του Αγαμένου. Και όμως ήταν η πρωτεύουσα του ηγέτη της Τροϊκής Εκστρατείας. Ωραία, μπορεί ο Μενέλαος να μην είχε τάφο, να μην είχε, πού ήταν άκτορο του Μενελάου. Επισήμως, όχι κατά διαφόρους, κατά την αρχαιολογική υπηρεσία, κατά το Υπουργείο Πολιτισμού. Στο επίσημη, στο σελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Πού είναι ο τάφος του Μενελάου, πού είναι το ανάκτορο του Μενελάου, πού είναι το ανάκτορο του Οδυσσέα, πού είναι το ανάκτορο του Νέστορα. Πού είναι. Ακόμα και αυτό που έχουν βρει στον Εγγλιανό, που δεν λένε έξω από την πύλο, που δεν είναι αυτό, λένε τύπου ή ο τάφος του θεωρούμενου Νέστορα. Πού είναι του πραγματικού Νέστορα, αφού αυτός είναι ο θεωρούμενος. Γιώργο, κοίταξε. Συμφωνώ μαζί σου, δεν έχουμε πολλές ελπίδες, αλλά είμαι αισιόδοξος άνθρωπος και εφόσον χρονικά μας το επιτρέψει η υγεία μας και η πεποίθησή μας αυτή, εμείς θα το προσπαθήσουμε. Ναι. Έτσι. Συμφωνούμε σε αυτό. Και δίνουμε ένα μικρό περιθώριο. Αν δεν το κάνετε, θα το κάνουμε εμείς. Σας φέρουμε και εικόνες. Σωστό. Έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε και αυτήν εδώ. Θα ήθελα να συμπληρώσω κάτι. Πηγαίνοντας πριν από κάποια 2 ή 3 χρόνια στο Ναύπλιο, αγαπημένο μέρος, και περπατώντας στην πόλη, διαπίστωσα ότι υπάρχει πνευματικό κέντρο ο Παλαμίδης. Που σημαίνει ότι υπάρχουν σύγχρονοι Έλληνες στο Ναύπλιο που γνωρίζουν και με δικές τους δυνάμεις, με τη βοήθεια κάποιων, έχουν τουλάχιστον διασώσει πέρα από το κάστρο και το όνομα της πόλης, υπάρχει πνευματικό κέντρο Παλαμίδης. Συζητώντας όμως με τους υπευθύνους, διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει οτιδήποτε γραπτό κείμενο το οποίο να διασώζει. Μια μονογραφία. Ναι, σε κάποιον επισκέπτη, σε κάποιον που ενδιαφέρεται να μάθει. Και έχω υποσχεθεί στον εαυτό μου να γράψω κάτι για να το κάνω εκεί πέρα μια μικρή δωρεά. Και θα το κάνω. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια συντονισμένη εκστρατεία, να αναδειχθεί αυτός ο ήρωας που δεν είπαμε πριν ότι στο εξωτερικό. Όταν υπάρχει άγαλμα του Παλαμίδη στο Μουσείο της Δανίας, στην Κοπενχάγη. Όταν η πρώτη εφημερίδα των σκακιστών στο Παρίσι λέγεται Le Palamed. Αν το λέω σωστά στα γαλλικά δεν την κατέχω τη γλώσσα, αλλά πάση περιπτώσει αναφέρεται στον Παλαμίδη. Όταν οι Άραβες έχουν παραστάσεις που δείχνουν τον Παλαμίδη να παίζει σκάκι με κάποιον αντίπαλο. Δηλαδή η ανθρωπότητα ξέρει και στην Ελλάδα δεν ξέρουμε καν τον Παλαμίδη. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο.